Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε ζήτημα, θέμα που σας αφορά, σας ενδιαφέρει και μας αποστέλλετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Βεβαίως θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά μόνο πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι δεν είμαστε ούτε καθηγητές, ούτε δάσκαλοι του θεολόγια, αλλά μαθητές, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Με τη χάρη του Χριστού σήμερα θα ξεκινήσουμε από μια ανώνυμη φίλη μας η οποία γράφει: καλησπέρα και συγχαρητήρια για τον τίμιο αγώνα σας. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, αρχικά ποια είναι η άποψή σας για τα λείψανα των Αγίων? Επειδή μέσα στην εκπομπή αυτή προσπαθούμε να αναφερόμεθα μόνο σε ό,τι αναφέρεται στο Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, και επειδή στην Καινή Διαθήκη δεν βλέπουμε πουθενά αναφέρεται κάτι σχετικά με λείψανα ανθρώπων, Αγίων ανθρώπων, γι' αυτό και εγώ δεν θα ήθελα να προφέρω κανένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Πολλά λέγονται και εγώ έχω ακούσει για θαυματουργικές ιδιότητες λειψάνων, όμως και άλλα πράγματα, όμως επειδή δεν αναφέρεται τίποτα στην Καινή Διαθήκη επί του ζητήματος αυτού, γι' αυτό και δεν θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ καθόλου, ούτε να κριτικάρω, ούτε να σχολιάσω αυτά τα οποία εν γέννη αναφέρονται περί των λειψάνων των Αγίων ανθρώπων του Θεού που βεβαίως έχουν πεθάνει. Να προχωρήσουμε όμως στη δεύτερη ερώτησή σου, αγαπητή φίλη μου. Δεύτερον, στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ότι ο Απόστολος Πέτρος θεράπευε αρρώστους και ότι ακόμα και η σχοιά του και τα ημάτια του είχαν τη δύναμη να θεραπεύσουν. Αυτό μπορεί να ισχύσει και στις μέρες μας? Δηλαδή τα ημάτια ενός πολύ πιστού ανθρώπου να έχουν τη δύναμη να θεραπεύσουν, και αν ναι, πρέπει να είναι μόνο ζωντανού ανθρώπου ή κάποιο αποθανόντα Αγίου? Σας ευχαριστώ, Θεός να σας δίνει δύναμη. Πράγματι, αγαπητοί μου φίλοι, αναφέρεται και είναι γραμμένο, και η γραφή βεβαίως δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο Απόστολος Πέτρος με τη σκιά του θεράπευε. Να το διαβάσουμε όμως, είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, από το 5ο κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τέ και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επί κλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την άεξ αυτών. Συνήρχετο δε το πλήθος των πέριξ πόλεων της εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους από πνευμάτων ακαθάρτων, έτινες ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Ήταν η περίοδος της δόξης της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπου ο Θεός έδωσε άφθονα τα μεγαλύτερα, τα μείζωνα χαρίσματα, όπως περιγράφεται στο Λόγο του Θεού, εν εκ των οποίων ήτο και τα χαρίσματα των ιαμάτων, όπου ο Απόστολος Πέτρος, ο έχων τα χαρίσματα αυτά, για όποιον προσευχόταν, εθεραπεύεται.
εθεραπεύονται άπαντες από την προσευχή του Αποστόλου Πέτρου. Ήταν τόσο ένδοξη η παρουσία του Θεού και τόσο δυνατά τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός στην εποχή εκείνη, ιδιαίτερα στον Απόστολο Πέτρο, ώστε και με τη σκιά του, όπως λέει η Γραφή, όποιοι έρχονταν και τον πλησίαζαν εθεραπεύοντο. Βέβαια αυτό μία φορά έγινε εκείνη την εποχή στον Απόστολο Πέτρο, δεν το ξαναβλέπουμε. Ήταν το ξεκίνημα, το φούντομα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που είχε σαν σκοπό ο Θεός μέσα από αυτή την Εκκλησία να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και να εγκαταστηθεί ο χριστιανισμός σαν πίστη σε όλη την Οικουμένη τη γνωστή τότε. Όμως, πολύ ωραία λες ότι και με τα ενδύματα, αυτό αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο, ένα άλλο ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, όπου αναφέρεται στο κεφάλαιο Ιωταθήτα από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων και στο 10 εδάφιο. Και έγινε δε τούτο επί δύο έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία άκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού, Ιδαίοι και Έλληνες. Ο δε Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν η ασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Μιλάμε για μια αντίστοιχη μεγάλη ευλογία που έλαβε χώρα στην Έφεσο, πάλι στην περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, από τον Απόστολο των Αθηνών τον Παύλο, στον οποίο ο Θεός έδωσε απεριόριστες δυνάμεις Πνεύματος Αγίου και πάλι και σε αυτόν τα χαρίσματα των ιαμάτων, ώστε για όποιον προσεύχονταν, όταν προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος, όλοι να θεραπεύονται. Αλλά και ακόμη περισσότερο μεγαλεία έκανε ο Θεός, ώστε όταν έπαιρναν περιζώματα ή μαντήλια του Παύλου και τα έθεταν επάνω σε ασθενείς και δαιμονιζομένους, και θεραπεύοντο και ελευθερώνοντο. Ήταν ειδικές περιπτώσεις του Πέτρου και του Παύλου εκείνη την εποχή. Έκτοτε δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τώρα, η ερώτησή σου είναι αν και σήμερα μπορεί να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ήταν ειδικές περιπτώσεις, ειδικές μέρες που ζούσαν τότε, μόνο εάν θεωρήσουμε ότι στις έσχατες ημέρες λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, αποφασίσει ο Θεός να κάνει τέτοια μεγαλεία, να δώσει τέτοια χαρίσματα, μείζωνα χαρίσματα στους αδελφούς της εποχής εκείνης τότε, θα μπορούν και αυτοί να κάνουν αυτά που έκανε ο Πέτρος και ο Παύλος. Δεν το ξέρουμε, δεν το βλέπουμε γραμμένο. Βλέπουμε βέβαια τη μεγάλη συγκομιδή και τη μεγάλη ευλογία που θα κάνει ο Θεός με την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, αλλά δεν ξέρουμε αν θα κάνει και τα τόσο μεγάλα θαύματα που έκανε τότε. Γιατί τότε ήταν η πρώιμος βροχή που έβρεξε ο Θεός μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και να στηριχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Οικουμένη. Με την τελευταία Αποστολική Εκκλησία θα κάνει ιετό ο Θεός πάλι την όψιμο βροχή, ώστε να καρποφορήσει η σπορά και να γίνει θερισμός μεγάλος με την αρπαγή της Εκκλησίας. Τώρα, εάν θα συμβούν αυτά τα τόσο μεγάλα θαύματα που συνέβησαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανόν, γιατί όπως την πρώιμο βροχή δημιουργήθηκαν αυτά, έτσι εδόθησαν από το Θεό αυτά, έτσι πολύ πιθανόν και στην όψιμο βροχή ο Θεός να ενεργεί τόσο μεγαλεία και τέτοια θαύματα. Όμως δεν το ξέρουμε, ο Θεός το ξέρει. Τώρα, αν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο με αποθανόντες, η απάντηση είναι σαφώς όχι, γιατί δεν το έχουμε δει πουθενά γραμμένο στη Γραφή, αλλά και δεν είναι και λογικό. Ο Θεός εργάζεται με ζωντανούς οι οποίοι κηρύττουν, γιατί συμμαρτυρεί στο κήρυγμα, δεν συμμαρτυρεί στο θάνατο, στο κήρυγμα συμμαρτυρεί. Δεν το βλέπουμε λοιπόν πουθενά στην Καινή Διαθήκη να εργάζεται με νεκρούς ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι. Θα συνεχίσουμε με κάποιον άδελφό μας και φίλο μας, έτσι λέει ο ίδιος, διαβάζω. Αγαπητοί φίλοι, σας χαιρετώ με πολύ αγάπη από τον αληθινό και Άγιο Θεό μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τρεις ερωτήσεις. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δοκιμασίας και του πειρασμού;
ποια είναι η διαφορά μεταξύ μετάνοιας και μεταμέλειας και ποια είναι η άποψή σας για το προπατορικό αμάρτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός μαζί σας, ανώνυμος ο αγαπητός φίλος. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ φίλε. Θα αρχίσουμε από την πρώτη ερώτησή σου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δοκιμασίας και πειρασμού. Πολύ μεγάλη. Πρώτα-πρώτα και πολύ γρήγορα αναφέρομαι ότι τη δοκιμασία τη φέρνει ο Θεός στη ζωή μας, ενώ τον πειρασμό τον φέρνει ο πειράζων, ο διάβολος. Βεβαίως, για να πειράξει ο διάβολος τον άνθρωπο, και αυτό το επιτρέπει ο Θεός. Να δούμε όμως τη δοκιμασία, ο Θεός γιατί τη φέρνει, και αυτή την φέρνει στη ζωή του χριστιανού. Αυτό αναφέρεται πάρα πολύ καλά, θα προσπαθήσω να το βρω, στο βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος γράφει ότι, διαβάζω, το βρήκα στη σελίδα Λάμπτα Ζήτα και το εδάφιο 11. Πάλι η γαλήνη διασκεδάζει την εφέλη, το φως αυτού διασκορπίζει τα νέφη και αυτά περιφέρονται κύκλο, τα νέφη, υπό της οδηγίας αυτού, διανακάμνωση πάνω ότι προστάζει εις αυτά επί το πρόσωπο της οικουμένης. Και κάμει αυτά να έρχονται δια τρεις λόγους, δια την παιδεία, δια την γήν αυτού και δια το έλεος. Τα νέφη λοιπόν θεωρούμε ότι περιγράφουν τις δοκιμασίες που ο Θεός φέρνει στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός τις φέρνει, περιφέρονται τα νέφη κύκλο υπό τας οδηγίας αυτού και κάμνουν στα νέφη ότι προστάζει ο Θεός επί το πρόσωπο της γης. Και τα νέφη που είναι δοκιμασίες έρχονται πρώτον δια την παιδεία, για να εκπαιδεύσει ο Θεός τον άνθρωπο και να τον αναβαθμίσει φέρνοντάς τον πιο κοντά του. Δεύτερον, δια την γήν αυτού, δια την καρποφορία, για να φέρει καλό καρπό ο άνθρωπος. Και τρίτον, δια το έλεος, για να φυλάξει ο Θεός τον άνθρωπο από κάτι που έπεται και το οποίο μπορεί να είναι καταστροφικό για αυτόν. Άρα, οι δοκιμασίες έρχονται από τον Θεό και τις φέρνει ο Θεός για τρεις συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, για την παιδεία, για να τον εκπαιδεύσει. Μάλιστα, είναι γραμμένο και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους που αναφέρεται για την παιδεία. Διαβάζω από το Ιωταβήτα 6 εδάφιο, διότι ό,τι να αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιόν τον οποίον παραδέχεται. Και στο 11 εδάφιο, πάσα δε παιδεία, προσμένου το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χάρας αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδιους γυμναστέντας δι' αυτής, καρπών δικαιοσύνης. Άρα ο Θεός, δοκιμάζοντας τους ανθρώπους, τους παιδεύει, τους εκπαιδεύει, με τη δική του εκπαιδευτική μέθοδο, που είναι θαυμάσια, πάνσοφη, ώστε να φέρει τον άνθρωπο να γυμναστεί δια της παιδείας, για να κάνει καρπό πολύ, καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Αναβαθμίζει τον άνθρωπο, το φέρνει πιο κοντά του και τον κάνει πιο αξιόπιστο, σκεύος εκλογής του ο Θεός τον άνθρωπο τον οποίον εκπαιδεύει. Και αυτούς που αγαπάει τους παιδεύει, αυτούς όμως που παραδέχεται ακόμη και τους μαστιγώνει. Η δοκιμασία λοιπόν την οποία φέρνει ο Θεός έρχεται για την παιδεία, έρχεται για την καρποφορία για να φέρει καρπό πολύ και τρίτον έρχεται για το έλεος, να τον προφυλάξει από το επόμενο κακό. Αυτό το κατάλαβα μια φορά στη ζωή μου, καθώς πήγαινα στην επαρχία σε μια εκκλησία και έσκασε το λάστιχο. Και είπα, Κύριε Θεέ μου, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία και σκάει το λάστιχο. Το άλλαξα και φεύγοντας μπροστά μου, μετά από 1-2 χιλιόμετρα, πολύ κοντά, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη καραμπόλα και μάλιστα θανατηφόρα. Και κατάλαβα ότι ο Θεός μου έσκασε το λάστιχο για να με φυλάξει από αυτό το μεγάλο κακό. Τη δοκιμασία λοιπόν τη φέρνει ο Θεός για καρποφορία, για το έλεος και για την εκπαίδευση του ανθρώπου. Ο πειρασμός είναι κάτι άλλο. Το πειρασμό τον φέρνει ο διάβολος. Και ο Θεός το επιτρέπει. Επιτρέπει στο διάβολο να πειράξει τον άνθρωπο, ο πειράζον τον άνθρωπο και χρησιμοποιεί τον πειρασμό που ο διάβολος φέρνει σε ανθρώπους που ο Θεός εμπιστεύεται για να δοκιμαστεί η πίστη τους. Ας το δούμε όμως πώς το περιγράφει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του. Διαβάζω
από το πρώτο κεφάλαιο και το δεύτερο εδάφιο. Πάσαν χαράν λοιπόν νομίσατε αδελφοί μου, όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι καθώς πέφτετε σε διαφόρους πειρασμούς, δοκιμάζεται η πίστη σας και η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή πρέπει να έχει έργο τέλειο, γιατί ο σκοπός είναι να γίνετε ο σκοπός του Θεού, να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός τον διάβολο να πειράξει τους πιστούς ανθρώπους, τους δούλους του, γιατί μέσα από τον πειρασμό ο Θεός εργάζεται δοκιμασία της πίστεως. Δοκιμάζεται η πίστη. Δηλαδή όταν πειράζεται ο άνθρωπος, δοκιμάζεται η πίστη του. Και μέσα από τη δοκιμασία της πίστεως, ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να αυξηθεί σε υπομονή. Πρέπει ο άνθρωπος να κάνει υπομονή. Γιατί σύν τον πειρασμό ο Θεός θα κάνει και την έκβαση. Και η έκβαση θα είναι ευλογία. Αλλά μέχρι να κάνει την έκβαση ο Θεός στον πειρασμό, είναι ανάγκη να κάνουμε, να έχει ο άνθρωπος που πειράζεται υπομονή. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε κυρίως επιτρέπει ο Θεός το διάβολο να τον πειράξει, για να δοκιμαστεί η πίστη του και να αυξηθεί στην υπομονή, ώστε η υπομονή να έχει κατά τη διάρκεια του πειρασμού έργων τέλειων, για να δημιουργηθεί ένα σκεύος εκλογής του Θεού στο συγκεκριμένο άνθρωπο, όπως λέει η Γραφή, για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Αλλά όλα ο Θεός τα χρησιμοποιεί και τους δοκιμασίες και τους πειρασμούς για την ευλογία του ανθρώπου. Πώς θα καταλάβουμε αν κάτι που περνάμε στη ζωή μας είναι δοκιμασία ή πειρασμός? Γιατί τη δοκιμασία αλλιώς την αντιμετωπίζουμε, με υπομονή, περιμένοντας το Θεό να κάνει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχει, να μας εκπαιδεύσει, να μας δώσει καρπό πολύ, να μας προφυλάξει. Και τον πειρασμό που δεν τον φέρνει ο Θεός, τον επιτρέπει ο Θεός, τον φέρνει ο διάβολος ο πειράζων, σε αυτούς που επιτρέπει ο Θεός να πειραστούν, για να γίνουν δόκιμοι στην πίστη, να αυξηθούν στην υπομονή και να τελειοποιηθούν, να καταρτιστούν και να τελειοποιηθούν. Πώς θα καταλάβω αν κάτι προέρχεται από τον διάβολο, από τον Χριστό? Είναι γιατί ο διάβολος συνήθως πειράζει τον άνθρωπο μέσα από δικά του λάθη, και τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος θα μπορούσε να τα αποφύγει. Στη δοκιμασία όμως είναι κάτι που έρχεται από τον Θεό και δεν μπορεί να το αποφύγει ο άνθρωπος. Αλλά όμως υπάρχει ένα άλλο κριτήριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στη δοκιμασία είναι φανερό ότι το αποτέλεσμα είναι η αύξηση, η ευλογία, η καρποφορία, η παιδεία, το έλεος. Στον πειρασμό όμως ο διάβολος ό,τι κάνει το κάνει για να μας ρίξει, να μας γκρεμίσει, να χάσουμε την πίστη μας. Όταν λοιπόν ο στόχος αυτής της ταλαιπωρίας, γιατί είτε η δοκιμασία είτε ο πειρασμός ταλαιπωρία είναι, ο στόχος αυτής της ταλαιπωρίας στη ζωή μας είναι η εκπαίδευση, η παιδεία δηλαδή, η καρποφορία ή το έλεος του Κυρίου, τότε ξέρουμε ότι είναι δοκιμασία. Αν όμως ο στόχος είναι να μας βγάλει μακριά από το Θεό, να μας χαλάσει την πίστη, να μας διώξει από την παρουσία του Κυρίου, τότε αυτός είναι πειρασμός. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, εκείνο το οποίο χρειάζεται ο χριστιανός είναι υπομονή. Στην πρώτη περίπτωση, λέει ο Απόστολος Παύλος, η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή εργάζεται ελπίδα, αυτή την ελπίδα που δεν κατεσχύνει, γιατί είναι η ελπίδα στον Χριστό. Στον πειρασμό όμως, δοκιμάζεται η πίστη μας, και πρέπει να κάνουμε υπομονή για να έχουμε έργο τέλειο. Η κυρία λοιπόν διαφορά, αγαπητέ φίλε ή φίλοι ανώνυμοι, είναι ότι μεταξύ δοκιμασίας και πειρασμού, είναι ότι η δοκιμασία προέρχεται από το Θεό,
προς ευλογία, ο πειρασμός προέρχεται από το διάβολο προς αποστασία. Αυτή είναι η κυρίαρχη διαφορά. Αλλά και τις δύο, τη μία δοκιμασία τη φέρνει ο Θεός, το δε πειρασμό τον επιτρέπει ο Θεός, γιατί δεν αφήνει να πειραστούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, πάνω από τις δυνάμεις μας. Μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός μέσα από τις δοκιμασίες και από τους πειρασμούς να τον δοξάσουμε με τη ζωή μας, με την υπομονή μας, με την υπακοή μας. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ φίλε, ποια η διαφορά μεταξύ μετάνοιας και μεταμέλειας. Μεγάλη επίσης η διαφορά. Η μετάνοια είναι όταν ένας άνθρωπος αμαρτήσει, γνωρίζει ότι η ενώπιον του Θεού αμάρτησε. Οποιαδήποτε μορφή αμαρτίας, είτε παράβασης ανομίας, είτε αδικίας, είτε δηλαδή στη σχέση του με το Θεό, είτε στη σχέση του με τους ανθρώπους. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, ο μετανοών, έρχεται εις αυτόν, και αυτό που κάνει όπως ο άσωτος Υιός, επιστρέφει στον Πατέρα. Όπου έκανα λάθος, συγχώρεσέ με, το καταδικάζω, σε σένα ήμαρτον, ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό, συγχώρεσέ με. Η μετάνοια λοιπόν είναι η επιστροφή του ανθρώπου προς το Θεό, καθώς καταλαβαίνει το λάθος του. Το καταδικάζει, ζητάει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει, γιατί θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση του με το Θεό. Ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Εξομολογήσε, παρετήσε και επιστρέφει στο Θεό και λεήσε από το Θεό. Μεταμέλεια είναι, αλλάζω νου, δηλαδή καταλαβαίνω το λάθος μου και λέω πω ό,τι έκανα δεν θα το ξανακάνω. Αλλά δεν πηγαίνω στο Θεό. Και αν μάλιστα οι συνέπειες της αμαρτίας είναι πολύ μεγάλες, όταν μεταμελούμε τότε μπορώ να πραγματοποιήσω και πράξεις οι οποίες είναι επώδυνες και καταστροφικές, που οδηγούν και σε απώλεια, όπως ο Ιούδας, ο οποίος μετεμελήθη όταν είδε ότι πιάσανε τον Κύριό του, τον Ιησού, και τον σταυρώσανε και τον θανατώσανε. Μετεμελήθη και τι έκανε, και πήγε και αυτοκτόνησε. Δεν μετεμελήθη και πήγε στο Θεό, μετενόησε και πήγε στο Θεό να ζητήσει συγχώρεση, αλλά είπε έκανα λάθος και θα πληρώσω, και πήγε και αυτοκτόνησε. Όμως η αληθινή μετάνοια είναι του εκδεξιών ληστού που συνεσταυρώθη με τον Κύριο, ο οποίος στο τέλος, λίγο πριν το θάνατό του, μετενόησε και στράφηκε προς τον Κύριο και του είπε, αλλά το διαβάσουμε από μέσα γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο της γραφής, διαβάζω, «Εις δε των κρεμαστέντων, ο εξαριστερών, κακούργων, ευλασφήμοι αυτών λέγον, εάν εσύ ο Χριστός, σώσον τον εαυτό σου και εμάς. Αποκριθείς όμως ο άλλος, ο εκδεξιών, επέπληται αυτών λέγον, ουδέ τον Θεόν δε φοβήσαι, εσύ ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσα επράξαμε, να απολαμβάνομε. Ούτως όμως, ουδέν άτοπον έπραξε». Το πρώτο λοιπόν είναι ότι κατάλαβε το λάθος του. Κατάλαβε ότι έπραξε άξια θανάτου. Αλλά δεν είπε καλά να πάθω. Συνειδητοποίησε ότι έπραξε άξια θανάτου και στρέφεται προς τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Και έλεγε προς τον Ιησού, «Μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Με πίστη λοιπόν μετενόησε επιστρέφοντας στον Χριστό. «Κύριε συγχώρεσέ με, θυμήσουμε όταν θα έρθεις στη βασιλεία σου». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς συλλέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Και μίλησε σαν Υιός Θεού, γιατί μόνο ο Υιός Θεού, μόνο ο Θεός ο αληθινός συγχωρεί αμαρτίες. Τον συγχώρεσε και του είπε, «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, μαζί με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο». Αυτή λοιπόν είναι η μετάνοια του εκδεξιών του Ιησού Χριστού κρεμαστέντος ληστού, ενώ η μεταμέλεια είναι του Ιούδα, ο οποίος ανεχώρησε και κρεμάστηκε. Άρα λοιπόν
Η μετάνοια έχει ευλογία, γιατί εμπεριέχεται στη μετάνοια εξομολόγηση και επιστροφή στο Θεό και καταδίκη των αμαρτιών. Ενώ η μεταμέλεια έρχεται εις σε αυτόν, αναγνωρίζει ότι έκανε λάθος, δεν καταδικάζει το λάθος του, αλλά και αν ακόμη το καταδικάσει, δεν είναι μετάνοια, αλλά είναι μεταμέλεια, γιατί δεν επιστρέφει στο Θεό ζητώντας χάρη και έλεος από το Θεό. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Να δούμε και η τρίτη σου ερώτηση είναι: ποια είναι η άποψή σας για το προπατορικό αμάρτημα? Αυτό αναφέρεται, αγαπητέ φίλε, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Και διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, του Αδάμ, και δια της αμαρτίας που εισήλθε στον κόσμο δι' ενός ανθρώπου, δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος, και ούτω ο θάνατος διήλθε σε όλους τους ανθρώπους, επειδή πάντε σήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Η αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά εβασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι του Μωυσέως που έφερε τον νόμο και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ ως της είναι ο τύπος του μέλλοντος. Άρα η αμαρτία του Αδάμ και της Εύας σύμφωνα με το λόγο του Θεού οδήγησαν τον άνθρωπο στο θάνατο, καθώς είχε πει ο Θεός από παντός δέντρου τον καρπό μπορείτε να φάγετε εκτός από το δέντρο της γνώσεως του καλού του και του κακού, διότι αν φάγετε εξ αυτού, εξάπαντος θέλετε αποθάνει. Εξάπαντος θέλετε αποθάνει. Όμως, πλανηθήσα η Εύα, υπάτησε τον Αδάμ, κατά την πρόκληση, τον πειρασμό του διαβόλου, έφαγαν και αμέσως γεννήθηκε ο θάνατος μέσα τους. Όχι ο φυσικός θάνατος, που είναι ο αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή, αλλά ο πνευματικός θάνατος που είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τους έβγαλε έξω από τον παράδεισο που ήταν η παρουσία του Θεού και ήσαν νεκροί πλέον για τις αμαρτίες τους και τις παραβάσεις τους όπως είναι γραμμένο. Νεκροί ενώπιον του Θεού. Οι επόμενοι άνθρωποι δεν αμάρτησαν κατά το παράδειγμα, κατά την αμαρτία του Αδάμ, αλλά ο θάνατος εισήλθε από την αμαρτία του Αδάμ στον κόσμο. Και γιατί? Γιατί στον κόσμο όλοι αμαρτάνουν καθώς είναι γεγραμμένο, πάντε σήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που τους έβγαλε ο Θεός από τον παράδεισο, από την παρουσία του και έμειναν στον κόσμο, βρέθηκαν όλοι στην αμαρτία, την αμαρτία που έφερε το προπατορικό αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας, το οποίο έφερε και το θάνατο στους ανθρώπους. Και υπήρξε το προπατορικό αμάρτημα μέχρι ότου ήρθε ο νόμος, γιατί πριν τον νόμο, όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν λογίζεται αμαρτία. Κληρονόμησαν δηλαδή εκ της αμαρτίας του Αδάμ το θάνατο και ζούσαν εν το θανάτο οι άνθρωποι, καθώς βγήκαν από την παρουσία του Θεού, άρα εισήλθαν στον κόσμο της αμαρτίας. Άρα λοιπόν κληρονόμησαν το θάνατο από το αμάρτημα του Αδάμ, γι' αυτό και λέγεται προπατορικό αμάρτημα. Μέχρι ότου όμως ο Θεός έφερε με το Μωυσή τον νόμο. Ο νόμος αποκάλυψε στους ανθρώπους τι είναι αμαρτία. Ο κλέψεις, ο μοιχεύσεις, ο ψευδομαρτυρήσεις. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει πια βάσει του νόμου ποια είναι η αμαρτία, εάν πράξει την αμαρτία, πεθαίνει από τη δική του αμαρτία. Και έτσι χάνεται ο θάνατος από το προπατορικό αμάρτημα. Γιατί τώρα πια κρίνεται ο άνθρωπος, όχι εκ του γεγονότος ότι είναι στον κόσμο γιατί δεν γνωρίζει την αμαρτία, αλλά εκ της γνώσεως του τι είναι αμαρτία. Πράττω ή δεν πράττω το θέλημα του Θεού υποτασσόμενο στον νόμο του Μωυσή. Έτσι λοιπόν προπατορικό αμάρτημα ισχύει μέχρι ότου ήρθε ο Μωυσής στον κόσμο και έφερε το νόμο του Θεού για να φανερώσει τους ανθρώπους τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, και έτσι ο άνθρωπος πράττοντας την αμαρτία έρχεται από τη δική του αμαρτία στο θάνατο.
Βεβαίως το προπατορικό αμάρτημα καταργείται δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Δεν υφίσταται μετά τον νόμο που έφερε ο Μωυσής, αλλά καταργήθηκε δια του θανάτου του Χριστού που πέθανε για τις αμαρτίες μας και δια της Αναστάσεως που τον Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Σε μας δεν υφίσταται, τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους, δεν υφίσταται πλέον προπατορικό αμάρτημα, γιατί ο Χριστός πέθανε για όλες τις αμαρτίες μας και του Αδάμ, τις παλιές και τις δικές μας, εκ των υστέρων, καθώς γνωρίσαμε τον νόμο του Θεού, όσοι τον γνωρίσαμε, γιατί οι Ισραηλίτες γνωρίσαν τον νόμο του Θεού και ύστερα αποκαλύφθηκε ο Χριστός αυτός. Σε εμάς όμως τους εθνικούς που δεν γνωρίσαμε τον νόμο του Μωυσή, ήρθε κατευθείαν ο Χριστός και κατήργησε το προπατορικό αμάρτημα από τη ζωή μας δια του θανάτου και της Αναστάσεώς του, από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γιατί λέει η Γραφή, αν πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και ομολογήσεις, αν πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Ιησούς Χριστός ανιστήθη από το Θεό Πατέρα και ομολογήσεις με το στόμα σου ότι είναι Κύριος, τότε θέλεις σωθεί από όλες τις αμαρτίες. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από όλες μας τις αμαρτίες, είτε το προπατορικό αμάρτημα που έφερε το θάνατο στη ζωή μας την περίοδο που δεν γνωρίζαμε τον νόμο του Μωυσέως, είτε οι πραγματικές μας, δικές μας αμαρτίες που κάνουμε παραβαίνοντας το Λόγο του Θεού, πράττοντας την ανομία ή πράττοντας την αδικία στους ανθρώπους γύρω μας. Αυτό είναι λοιπόν το προπατορικό αμάρτημα μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι, φίλε, με τις ερωτήσεις που μας έστειλες. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε και η εκπομπή μας αυτή τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σας αδέλφια μου που μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας και για σας που μας παρακολουθούτε. Και εμείς σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.